βλέπεις θέατρο, το που φωτίζεσαι, εσύ βλέπεις άλλους, σ' αρέσει να βλέπεις? Πιο παλιά δεν το έκανα, έβρισκα δικαιολογίες ότι δουλεύω πολύ, αλλά όντως δούλευα πολύ, αλλά κάπως δεν ήθελα να έρθω στη δύσκολη θέση να μ' αρέσει κάτι και να μην είμαι πάνω. Αλήθεια. Ναι. Και το λέω έτσι με πολύ θάρρος, γιατί κι εγώ έψαχνα το λόγο που δεν πάω. Ας πούμε, με έπιανε ένα άγχος ότι αν δω κάτι που μου αρέσει πολύ και δεν είμαι εκεί να συμμετέχω, ναι, ότι κάπως πληγώνομαι. Όχι φθονώ, αλλά κάπως δεν μου άρεσε να μην είμαι μέρος, ας πούμε. Αυτό. Ωραίο, και μετά άρχισα να καταλαβαίνω πόσο χαίρονται, άρχισα να καταλαβαίνω πόσο χαίρομαι εγώ όταν έρχονταν συνάδελφοι να δουν την παράσταση, ναι, και πόσο χαίρονταν και αυτοί όταν πήγαινα εγώ. Και το κάνεις πιο συχνά. Ναι. Και μετά κάτι άλλο, εγώ δεν τα θυμάμαι πολύ καλά τα έργα, δεν διαβάζω και πολλά, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μιλάει με ποιον. Πρέπει να μου πεις πρώτα την υπόθεση για να μπορέσω να καταλάβω. Οπότε όταν πάω, είμαι τελείως παρθένος οργανισμός, δεν ξέρω την υπόθεση πάνω κάτω. Mm-hmm. Οπότε είμαι έτσι και μου είχε πει ένα συνάδελφος, είσαι ο καλύτερος θεατής που έχω δει, γιατί τι θα γίνει παρακάτω, ενώ οι άλλοι το ξέρανε. Σωστό. Και εγώ ήμουν πολύ σαν παιδάκι που του λες μια ιστορία. Τώρα λοιπόν ψάχνω ευκαιρίες να πηγαίνω, γιατί όλο αυτό το πάω, περιμένω μέχρι να, επειδή ξέρω τη διαδικασία, κουδούνια, τρία, αυτά, είναι λίγο μέχρι να ξεκινήσει, αλλά μετά αισθάνομαι σαν να έχω φάει ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Και αν δεν σ' αρέσει θα πεις, κάτι δεν μ' άρεσε, θα πω. Όχι. Όχι. Όχι, δεν θα το πω. Δεν θα το πω, εκτός και αν με ρωτήσει κάποιος από την παράσταση και με πάρει 2-3 μέρες μετά, δηλαδή καμιά φορά μου λένε, πες μου, και είναι μόλις έχει τελειώσει και του λέω θα σου πω σε 3 μέρες αν θέλεις όντως. Γιατί δεν είναι, θεωρώ ωραίο να σου πω εκείνη την ώρα μόλις έχει τελειώσει. Okay. Είναι έτσι και έτσι. Σε 3 μέρες όμως θα τα πεις. Σε 3 μέρες αν μου το ζητήσει και θέλει τη γνώμη μου όντως, μπορώ να πω. Αλλά και εγώ δεν πάω να δω μια παράσταση ψάχνοντας να βρω λάθη. Γιατί άμα ψάχνεις να βρεις λάθη θα βρεις. Ναι, είναι το κοινό της πρεμιέρας πολλές φορές αυτό. Ναι, παιδιά, εντάξει. Μην ελάτε άλλη μέρα. Απλά μην πάτε στην πρεμιέρα. Η πρεμιέρα πάντοτε είναι μια πολύ δύσκολη παράσταση. Πώς να την κρίνεις στα αλήθεια, γιατί είναι οι τελευταίες 10 μέρες που είσαι σερή, δεν έχεις ντρεπό, έχεις γκώσει από την πρόβα, θες να ανέβει, είναι όλοι κουρασμένοι και η ένταση είναι σαν ετοιμασία για γάμο. Γίνεται ο γάμος και είναι σαν να πεις ναι, αλλά εκεί τον ηφικό δεν είναι. Πάς, τους παντρεύτηκαν. Ναι, κατάλαβες. Τι να κάνουμε. Μετά, όταν πηγαίνεις και έχει στρώσει παράσταση, εκεί μπορείς, ας πούμε, να πεις ναι ή όχι. Τώρα η πρεμιέρα δεν είναι και πολύ καλό. Έχεις κάποια τελετή πριν την παράσταση? Ναι, σφαίρα. Λέγα... Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να κάνει δικές ασκήσεις, να κάνει διαλογισμό, να κάνει τα όχι, φυτάκια του. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω πάντοτε και πριν την πρόβα και πριν την παράσταση, καμιά ώρα πριν. Θέλω έτσι να τακτοποιώ τα πράγματά μου. Είναι μια ηρετελεστία, το κουστούμι μου, να το κρεμάσω. Να το... Είναι μια διαδικασία έτσι προετοιμασίας, να βρω ησυχία, βάζω κάποια μουσική συγκεκριμένη, κάθομαι 10 λεπτά, κάνω και μια έτσι σαν προσευχή, που καλοδέχεται τον κόσμο που έρχεται. Ωραία. Ναι. Ναι. Το είχα διαβάσει αυτό κάπου και λειτουργεί. Και βγαίνω. Και βγαίνεις. Και γίνεται αυτό το θαύμα. Το οποίο σου έδωσε και το πρώτο βραβείο. Μα αφού τι να μην τα πούμε. Να τα πούμε.